βιβλικών εταιριών στις Ορθόδοξες χώρες. Έτσι θα έχουμε και άλλους προσκεκλημένους από αύριο και οι συνεδρίες θα γίνονται εδώ στο Συνοδικό της Μητροπόλεως μας. Χαιρετίζουμε την παρουσία σας, σεβασμιότατε, όπως πολλοί βέβαια γνωρίζουν τον Μητροπολίτη σας Σίμων Γεννάδιο, γιατί έχει επισκεφθεί επανειλημμένως τη Μητρόπολη μας. Συγγνώμη. Εκείνο όμως το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι πάντοτε αποδέχεται ο Σάκης του ζητήσουμε να αναλάβει να κάνει μία ομιλία, μία εισήγηση, όπως και σε προηγούμενες εκθέσεις βιβλίων που είχαμε, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, είναι πρόθυμος να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας, όπως βεβαίως και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κύριος Ιγνάτιος, ο οποίος αύριο θα λάβει μέρος στο πάνελ που θα γίνει εδώ, σε αυτό το χώρο, στα πλαίσια της ενάρξεως του έκτου κύκλου των διαλέξεων του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αμοχώστου. Και ευχαριστούμε και σας, σεβασμιότατε, για την προθυμία σας να λάβετε μέρος σε αυτή την σημαντική συνάντηση που θα έχει θέμα πάλι τον πολιτισμό της ειρήνης. Να μου επιτρέψετε να πω ότι το θέμα πολιτισμός της ειρήνης θα κυριαρχήσει φέτος και στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, γιατί αυτό αποτελεί ένα γενικό θέμα και πέριξ του γενικού αυτού θέματος θα στραφούν όλες οι άλλες διαλέξεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια του έτους. Μέσα στα πλαίσια αυτά, μάλιστα, των διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, θα έχουμε και εκλεκτούς προσκεκλημένους, εκτός από τον Σεβασμιότατο σήμερα, που είναι το θέμα της εκθέσεώς μας, όπως ο Σεβασμιότατος Δημητριάδος αύριο για την πρώτη διάλεξη. Αλλά έχει αποδεχθεί την πρόσκλησή μας και ο Πατριάρχης Αντιοχίας Ιγνάτιος, ο οποίος Ιωάννης, συγγνώμη, πήγε το μυαλό μου στον παλιό, τον ανέστησα. Απλώς να πω ότι θα είναι μια άλλη διάλεξη τον Νοέμβριο, θα είναι η ειρήνη και η βία σε ένα ταραγμένο κόσμο με τον καθηγητή Ανδρέα Καπαρδί. Στις 15 Δεκεμβρίου ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιοσύνη με εισηγητή τον συνομιλητή κύριο Μαυρογιάννη. Είναι μια διάλεξη δική μου στις 12 Ιανουαρίου. Επίσης, στις 9 Φεβρουαρίου θα είναι, όπως έχω πει, ο Μακαριότατος Πατριάρχης Αντιοχίας Ιωάννης με θέμα σύγκρουση και ειρηνική συνύπαρξη θρησκειών και πολιτισμών. Καταλαβαίνετε ότι είναι ίσως ο πλέον ενδεδειγμένος να μιλήσει για το θέμα αυτό, γιατί ζει στην Συρία και στο Λίβανο και ζει από κοντά αυτή την πραγματικότητα των συγκρούσεων. Και μετά είναι ο καθηγητής κύριος Κεσελόπουλος που θα αναπτύξει το θέμα ειρήνη, θεολογία και οικολογία, ή ακόμα και στο τέλος θα έχουμε ως εισηγητή τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά η ιδιαιτερότητα του προγράμματος του Ελεύθερου Πανεπιστημίου φέτος είναι ότι μία από τις συνεδρίες θα αφιερωθεί ούτως ώστε όσοι μετέχουν
στις εργασίες του Ελεύθερου Πανεπιστημίου θα χωριστούν σε 4 ομάδες και θα επιλέξουν ένα θέμα η κάθε ομάδα ή 2 θέματα που να είναι συγγενή το ένα με το άλλο, να το συζητήσουν μεταξύ τους και να γράψουν ένα μικρό κείμενο το οποίο θα αποτελεί την δική τους συμβολή, θα είναι ένα εργαστήριο θα έλεγα, και αυτά τα κείμενα θα συγκεντρωθούν και θα δημοσιευθούν στο περιοδικό της Μητροπόλεως μας. Έτσι θα γίνει η προσπάθεια μιας πιο ενεργής συμμετοχής εκείνων που θα μετέχουν στις διαλέξεις του έτους. Αυτά προς πληροφόρηση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ασίμων, βέβαια, όπως είπα, είναι γνωστός, αλλά θα ήθελα να πω μόνο ότι για περισσότερο από 2 δεκαετίες, 23 χρόνια, Σεβασμιότατε, είστε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και προσφέρετε την διακονία σας στο κέντρο της Ορθοδοξίας σε πολλούς τομείς, όπως στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, σε χριστιανικούς διαλόγους, όπως είναι ο διάλογος με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, με τους Λουθυρανούς και σε πολλές άλλες συναντήσεις, αλλά βεβαίως και ένεκα των ακαδημαϊκών προσόντων και ικανοτήτων του. Και μάλιστα ο Σεβασμιότατος έχει διακριθεί με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αν ξέχασα τίποτε άλλο, Σεβασμιότατε, δεν πειράζει, με συγχωρείτε. Είναι και άλλα πολλά τα οποία τώρα δεν μας παίρνει ο χρόνος να τα πούμε, γι' αυτό θα παρακαλέσω το Σεβασμιότατο να ανέλθει στο βήμα και να λάβει το λόγο ο ίδιος να μας πει αυτά που θέλει για το θέμα του πολιτισμού της ειρήνης. Σεβασμιότατε, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σας. Σεβασμιότατε και Ελίαν, αγαπητέ εν Χριστώ αδερφέ, Μητροπολίτα Κωνσταντίας, αμοχός του κύριε Βασίλη, Σεβασμιότατε Άγιε Δημητριάδο, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν, επιτρέψατε μου να εκφράσω με τα χαρά στα θερμάς ευχαριστίας μου προς τον Φίλτα των Άγιων Κωνσταντίας για την τιμητική αυτή πρόσκληση να απευθύνω μερικές ταπεινές σκέψεις στο γενικό θέμα πολιτισμός της ειρήνης επί τη ευκαιρία της Τετάρτης εκθέσεως βιβλίου που πραγματοποιείται εδώ στο Παραλίμνη. Δεν είναι πρώτη φορά που συμμετέχω στην πρωτοποριακή αυτή προσπάθεια του αδερφού Βασιλείου και της Ιεράς Μητροπόλεως σας για την Κύπρο και όχι μόνο, και εκφράζω συγχαρητηρίους ευχάς για την έκδηλον αυτής επιτυχία. Το θέμα που επέλεξα να σας αναπτύξω μέσα στο γενικό πλαίσιο είναι παραλυπόμενες σκέψεις για ένα πολιτισμό της ειρήνης, μύθος, ουτοπία ή πραγματικότης. Τον όρο πολιτισμό που χρησιμοποιούμε τόσο στο γραπτό όσο και στο προφορικό μας λόγο. Στην πραγματικότητα, όλοι μας γνωρίζουμε το περιεχόμενο της έννοιας, έχοντας υπόψη τις βασικές ενιολογικές προεκτάσεις της. Οι λέξεις όμως πολιτισμός χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τον Έλληνα διαφωτιστή Αδαμάντιο Κοραή το 18ο αιώνα. Η χρήση όμως της λέξεως και της έννοιας πολιτισμός χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να δείξουμε τη σύνθεση μιας κοινωνίας, μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, την επιστημονική προόδο της, την αναβάθμιση των θεσμών, το επίπεδο διαβίωσης και κοινωνικής συμβίωσης, καθώς και το σύνολο των ανθρωπίνων επιτευγμάτων. Μεγάλη ωστόσο συζήτηση διατυπώθηκε κυρίως κατά την περίοδο του διαφωτισμού, στο τέλος του 17ου και 18ου αιώνα,
αλλά και μετέπειτα για την ενοιολογική συσχέτιση και διαφοροποίηση των όρων πολιτισμός και κουλτούρα. Η ενοιολογική προσέγγιση της λέξης κουλτούρα ταυτίζεται με το επίπεδο της μόρφωσης και της παιδείας, τον τρόπο σκέψης μιας κοινωνίας σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, με τα ήθη, τις πνευματικές αξίες, τον τρόπο ζωής, τη θρησκεία, καθώς και την ενασχόληση με τις τέχνες, όπως τη γλυπτική, τη ζωγραφική, τη μουσική κλπ. Ο βαθμός ανάπτυξής τους, ωστόσο, ταυτίζεται με την έννοια του πολιτισμού. Πολλά φιλοσοφικά ρεύματα και ιδεολογίες που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης, όπως ο ρομαντισμός, η νεωτερικότητα, η ριζοσπαστική παράδοση, η συντηρητική παράδοση κλπ, προσπάθησαν να εξηγήσουν αλλά και να διαχωρίσουν την υλική ανάπτυξη, δηλαδή τον πολιτισμό, από την πνευματική ανάπτυξη, την κουλτούρα. Σήμερα οι δύο έννοιες σχεδόν ταυτίζονται, ενώ θεωρείται σκόπιμο να εξετάζονται οι αξίες και τα ήθη παράλληλα με την τεχνολογική και υλική πρόοδο. Η ιδιαιτερότητα του ανθρώπου, όπως ισχυρίζεται ο Αριστοτέλης, είναι από τη φύση του ζώο πολιτικό, εννοώντας ότι είναι από τη φύση του προορισμένος να ζει σε κοινωνία με άλλους ανθρώπους. Τη θέση του αυτή την αιτιολογεί με το επιχείρημα ότι ο άνθρωπος είναι ζώο έλογο, δηλαδή ότι διαθέτει από τη φύση του λόγο, ομιλία και λογική. Φαίνεται ότι ο συλλογισμός του Αριστοτέλη είναι ο εξής. Επειδή ο άνθρωπος έχει από τη φύση του το χάρισμα του λόγου και επειδή ο λόγος είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας, άρα ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικός. Γι' αυτό και ζει με άλλους ανθρώπους σε κοινωνίες. Μήπως όμως ο άνθρωπος είναι εκτός των άλλων το μόνο ζώο που μπορεί να έχει την αίσθηση του ωραίου ή του καλού και του κακού? Είναι δυνατόν ένας να θαυμάζει ένα ωραίο τοπίο, να ζωγραφίζει ή να ενεργεί με βάση το τι είναι το σωστό και όχι με βάση τα ένστικτά του? Άλλοι πάλι φιλόσοφοι, ξεκινώντας από το μύθο του Προμηθέα που αποδίδεται στο σοφιστή Πρωταγόρα, πιστεύουν ότι η βασική διαφορά με τα ζώα είναι ότι ο άνθρωπος επινοεί και κατασκευάζει διάφορα εργαλεία πολιτισμικά. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση προς όλους μας. Πόσοι από εμάς πιστεύουμε ότι η ειρήνη, η παγκόσμια ειρήνη, είναι εφικτή? Πόσοι από εμάς θεωρούν ότι η παγκόσμια ειρήνη δεν είναι μόνο εφικτή, αλλά και αναπόφευκτη? Θεωρώ ότι για την ειρήνη, πρέπει να πιστεύω, δεν είναι μόνο εφικτή, αλλά πολλές φορές και αναπόφευκτη. Διαφορετικά, σπαταλούμε το χρόνο μας, αγωνιζόμενοι για κάτι που δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβεί. Στην πραγματικότητα, ποιος ο λόγος να μιλάμε για τη βία στην οικογένεια, στις ζωές των μεταναστών, εάν δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, εάν δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα εναλλακτικό ειρηνικό πρότυπο? Όλοι μας γνωρίζουμε και γινόμαστε καθημερινά κοινωνοί των πολλαπλών συγκρούσεων, οι οποίες εξελίσσονται αυτή τη στιγμή σε πολλά μέρη στον κόσμο, στην Ελλάδα και αλλαχού, αλλά και στο εγγύς περιβάλλον μας, δηλαδή για τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, για τις διάφορες μορφές βίας, ακόμη και στην οικογένεια, για τη βία των παιδιών. Και παρόλα αυτά, οφείλουμε να πιστέψουμε, είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε ένα πολιτισμό της ειρήνης? Η πρώτη απόλυτη ανάγκη είναι εμείς οι ίδιοι να πιστούμε για τον κόσμο που δημιουργούμε ή για τον κόσμο που επιτρέπουμε να δημιουργηθεί εξ ονόματός μας. Και πρέπει να αποδεχθούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε το όραμά μας. Εάν συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την ειρήνη μέσα στο πλαίσιο που μας έχει διαβιβαστεί από το παρόν κυρίαρχο πολιτισμό, δεν θα πετύχουμε ποτέ να εξαλείψουμε τις πρωταρχικές αιτίες του πολέμου. Μονίμως θα αντιμετωπίζουμε τις λύσεις που παρουσιάζονται από τους εμπειρογνώμονες του πολέμου, καθώς η ειρήνη θεωρείται ως τίποτα άλλο παρά μόνο μία ανάπαυλα μεταξύ των πολέμων ή μία συνθήκη
που επιβάλλεται από τον ισχυρότερο και η οποία πρέπει να εφαρμοστεί από τον πολεμικό μηχανισμό, την πολεμική βιομηχανία και τις ειρηνευτικές δυνάμεις. Εδώ μπορούμε να ακούσουμε τη σκέψη ενός πέρσι στοχαστή της Μέσης και πνευματικού ηγέτη της Μέσης Ανατολής, ο οποίος στις αρχές του 20ου αιώνα έλεγε «Γιατί να μην δοκιμάσουμε την ειρήνη, έστω και για λίγο. Εάν δεν μας αρέσει, μπορούμε πάντα να επιστρέψουμε στον πόλεμο». Λόγος ακραίος, αλλά και υπολογίσιμος. Τι είναι λοιπόν ένας πολιτισμός της ειρήνης? Ο όρος πολιτισμός της ειρήνης είναι εμπρεσμένος από τη δήλωση της Σεβίλης για τη βία, που εκπονήθηκε το 1986 από επιστήμονες από όλο τον κόσμο και η οποία δήλωσε επιστημονικά και κατηγορηματικά ότι ο πόλεμος δεν καθορίζεται από γονίδια, από βίαιους εγκεφάλους, από την ανθρώπινη φύση ένστικτα, αλλά είναι μάλλον μια κοινωνική εφεύρεση. Επομένως, το ίδιο είδος που εφήβρε τον πόλεμο είναι και ικανό να εφεύρει την ειρήνη. Το να αναφερθεί όμως σήμερα κανείς για ένα πολιτισμό της ειρήνης είναι πολύ δύσκολο να προσπαθήσει να προσδιορίσει και να περιγράψει αυτή τη σχέση πολιτισμού και ειρήνης μέσα στα πλαίσια των ανθρώπινων δεδομένων και βάσει των ηθικών και χριστιανικών αξιών. Κάθε προσπάθεια και ανάλυση είναι αξιόλογος. Στο καταστατικό χάρτη της οργανώσεως UNESCO αναφέρεται «Εφόσον ο πόλεμος αρχίζει στα μυαλά των ανθρώπων, στα μυαλά των ανθρώπων είναι που πρέπει να κατασκευαστούν οι άμυνες της ειρήνης». Στη διακήρυξη του 2000 ως Διεθνούς Έτους για τον Πολιτισμό της Ειρήνης και της δεκαετίας 2001-2010 ως Διεθνής Δεκαετία για ένα πολιτισμό ειρήνης και μη βίας για τα παιδιά του κόσμου, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όρισε τον πολιτισμό της ειρήνης που θεμελιώνεται ως εξής. Θεμελιώνεται πάνω στις αξίες, στις τάσεις και στις συμπεριφορές, οι οποίες αντανακλούν και εμπνέουν κοινωνική αλληλεπίδραση και καταμερισμό και βασίζονται στις αρχές της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας, σε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ανοχή και την αλληλεγγύη, οι οποίες απορρίπτουν τη βία και προσπαθούν να αποτρέψουν τις συγκρούσεις, αντιμετωπίζοντας τις πειθαρχικές αιτίες τους για να λύσουν τα προβλήματα μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης και τελικά εγγυώνται την πλήρη άσκηση όλων των δικαιωμάτων και των μέσων να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία ανάπτυξης της κοινωνίας τους. Είναι γεγονός ότι ο πολιτισμός της ειρήνης βασίζεται στις παγκόσμιες αξίες του σεβασμού της ζωής, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της ανοχής, όπως είπαμε, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ισότητας μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Έτσι, για το λόγο αυτό, το έτος 2000 ήταν μια αφετηρία για μια σημαντική κινητοποίηση, ένα οικουμενικό κίνημα για ένα πολιτισμό της ειρήνης που ξεκίνησε από τα Ηνωμένα Έθη για να δημιουργήσει μια μεγάλη συμμαχία των υπαρχουσών κινημάτων που ενώνει όλους εκείνους που ήδη αγωνίζονται για ένα πολιτισμό της ειρήνης μέσα σε 8 τομείς δράσης. Απλώς θα τους αναφέρουμε. Ο πρώτος τομέας είναι να ενθαρρύνει κανείς ένα πολιτισμό της ειρήνης μέσω της εκπαίδευσης. Να προωθήσει βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Να προωθήσει το σεβασμό όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Να εξασφαλίσει την ισότητα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών. Να ενθαρρύνει τη δημοκρατική συμμετοχή. Να προωθήσει την κατανόηση, την ανοχή και την αλληλεγγύη. Να υποστηρίξει τη συμμετοχική επικοινωνία και την ελεύθερη ροή των πληροφοριών και της γνώσης. Και τέλος, να προωθήσει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στον κόσμο. Δεν έχουμε το χρόνο να εμβαθύνουμε σε όλους τους 8 τομείς. Θα περιοριστώ μόνο στην πρώτη στρατηγική, η οποία θεωρείται και πιο σημαντική και μας ενδιαφέρει και πιο επίκαιρη.
για την εκπαίδευση της ειρήνης. Η εκπαίδευση, η επίσημη και η άτυπη, είναι αναμφισβήτητα ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να διαμορφωθούν οι αξίες, οι στάσεις, οι συμπεριφορές και οι δεξιότητες που θα ευωδιάσουν τους λαούς του κόσμου να δράσουν για τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του πλανήτη και της ανθρωπότητας συνολικά. Η πολιτική δράση από μόνη της δεν μπορεί να προσφέρει μια μόνιμη λύση. Είναι η αλλαγή στις ανθρώπινες τάσεις μεταξύ των απλών ανθρώπων και των ηγετών τους, που θα παράσχει την πραγματική αλλαγή, και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης περί της ειρήνης. Θεωρούμε την εκπαίδευση της ειρήνης ως μια προληπτική ιατρική, που παρέχει τις αξίες και τις δεξιότητες για μια αρμονική συμβίωση με τους άλλους. Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, μη βίαιη επίλυση συγκρούσεων και εδραίωση κατανόησης και αλληλεγγύης με εκείνους που είναι διαφορετικοί στον πολιτισμό, στη θρησκεία ή ακόμη και στη γλώσσα. Ο κύριος στόχος ενός προγράμματος εκπαίδευσης ειρήνης είναι να βοηθηθεί η νεότερη γενιά και συνεπώς και οι δάσκαλοι και οι γονείς για να γίνουν πραγματικά ειρηνοποιοί. Στοχεύει να μας εκπαιδεύσει όλους να γίνει το πρόγραμμα αυτό ενωτική και ειρηνοποιή σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, από τις προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις μας μέχρι τις εθνικές και διεθνείς υποθέσεις μας. Από το χώρο της εργασίας και τα μέσα ενημέρωσης, μέχρι τους νομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς, αλλά πιο σημαντικά σε ολόκληρο το σχολικό μας σύστημα. Θα ήταν μια κατάφορη υποτίμηση να σκεφτούμε ότι αυτοί οι στόχοι είναι μόνο ουτοπιστικές επινοήσεις. Υπάρχουν τώρα καλά τεκμηριωμένες εμπειρίες σε διάφορες χώρες παγκοσμίως που παρουσιάζουν την επίδραση μια τέτοιας εκπαίδευσης στις κοινωνίες όπου εφαρμόζονται. Ποια είναι η αναγκαιότητα όμως αυτής της εκπαίδευσης περί της ειρήνης? Αναφέραμε ότι η βάση ενός πολιτισμού της ειρήνης είναι η θεμελιώδης πεποίθηση της ενότητας της ανθρώπινης φυλής, ότι ενισχύοντας την εκτίμηση για τον πλούτο και τη σημασία των διαφορετικών πολιτιστικών, θρησκευτικών και κοινωνικών συστημάτων του κόσμου, που συμβάλλει σε ένα βιώσιμο παγκόσμιο πολιτισμό. Εδώ πρέπει να αναπολέσουμε τα λόγια του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ όταν διακήρυτε μερικές δεκαετίες πριν: «Ναι, αλλά γνωρίζω κατά κάποιον τρόπο ότι μόνον όταν είναι αρκετά σκοτεινά μπροστά μας μπορούμε να δούμε τα αστέρια». Και σήμερα είναι πιο σημαντικό από ποτέ άλλοτε να γιορτάσουμε την πολιτιστική μας ποικιλομορφία και να θαρρύνουμε το διαπολιτισμικό διάλογο. Οι πολιτιστικές και ιδιαίτερα οι θρησκευτικές μας διαφορές αντανακλούν την πλούσια πολυμορφία της ανθρωπότητας και δεν πρέπει να είναι μια πηγή βίας και σύγκρουσης. Ένας πολιτισμός της ειρήνης είναι ένα παλαιό όνειρο της ανθρωπότητας. Πάντα υπήρχαν άνθρωποι και ομάδες που είχαν ένα όραμα ειρήνης. Αλλά για να το κάνουμε αυτό το όνειρο πραγματικότητα και όχι να παραμένει μια ουτοπία, ο καθένας από εμάς έχει καθήκον να συμβάλλει στη δημιουργία αυτού του πολιτισμού ή της ειρήνης. Χρειαζόμαστε μια ενεργό και συμμετοχική και ενωτική πολιτογράφηση, θα μπορούσαμε να πούμε, η οποία θα εργαστεί δραστήρια προς ένα άλλο πρότυπο ζωής και δράσης στον κόσμο. Και τέλος, είναι να πιστέψει κανείς γι' αυτό που αγωνίζεται. Σήμερα πολλοί αναφέρουν, λέγοντας, μη θεωρείτε πως η ειρήνη στον κόσμο είναι ένα ιδανικό αδύνατο να επιτευχθεί. Εάν επιθυμείτε με όλη σας την καρδιά τη φιλία, με κάθε φιλή στη γη, τότε η σκέψη σας πνευματική και θετική θα διαδοθεί. Θα γίνει επιθυμία και των άλλων, δυναμώνοντας όλο και περισσότερο, ώσπου να φτάσει στο νου όλων των ανθρώπων. Είναι όμως γεγονός ότι ο πολιτισμός της ειρήνης είναι το ζητούμενο για την ανθρωπότητα στον αιώνα που διανύουμε. Σε αυτόν τον πολιτισμό της ειρήνης καθοριστική είναι η παρουσία και η συμβολή της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας μας, ως αυτή θεμελιούται στο ειρηνικό μήνυμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μιλώντας για την ειρήνη, πρέπει επίσης να αναφέρουμε τις ευθύνες του σύγχρονου ανθρώπου,
για την αποτροπή του πολέμου, που στη σύγχρονη αποτρόπια μορφή του με τα τρομακτικά όπλα μαζικής καταστροφής είναι συνώνυμος της εξαφάνισης του ανθρώπινου είδους. Εδώ μπορούμε να τονίσουμε και τονίζουμε την αγωνία πολλών για αυτή την παγκόσμια ειρήνη. Ήδη από τα χρόνια της κατοχής στην Ελλάδα ή της αποικιοκρατίας εδώ στην Κύπρο και στη συνέχεια στα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Ο πόλεμος υπήρξε πάντα πηγή ολέθρου και η ειρήνη πηγή ευημερίας και ανάπτυξης. Η παγκόσμια ειρήνη παραμένει το ζητούμενο για τους ανθρώπους και σήμερα. Μόνο που ο πόλεμος έχει πολλά και διαφορετικά πρόσωπα στη σημερινή εποχή και για το λαό μας έχει τη μορφή του οικονομικού πολέμου, που είναι αόρατος και πιο δύσκολος στην αντιμετώπιση του. Η ειρήνη έχει στόχο ένα νέο θεανθρωπισμό με επίκεντρο τον ίδιο τον Χριστό. Για την αναγκαιότητα της ειρήνης και της μη βίας έγραφε ένας συμπολίτης σας, δημοσιογράφος, «Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει ιδιαίτερα κανείς, ιδίως σε ένα τόπο που έχει δοκιμαστεί από τον πόλεμο και υφίσταται ακόμα τα αποτελέσματά του. Αναφυσβήτητα, η καλλιέργειά της πρέπει να αρχίσει από τα σχολεία, επειδή εκεί διαμορφώνεται το μέλλον του κόσμου, το μέλλον της ανθρωπότητας. Είναι ακόμη πιο αναγκαίο να προωθηθεί η κριτική σκέψη, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η κοινωνική δικαιοσύνη, να καταπολεμηθεί ο ρατσισμός και να προωθηθεί η συμφιλίωση, η ειρήνη και η καταλλαγή του κόσμου. Είναι αναντήρητο γεγονός ότι σήμερα χρειάζεται εκπαίδευση για την ειρήνη. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι η βία και ο πόλεμος είναι υπαρκτά πράγματα και σήμερα. Το θέμα δεν είναι να μην αναφέρονται στα σχολεία, αλλά πώς θα γίνουν ελκυστικά, και αυτό θα γίνει μόνο εάν συζητούνται. Φυσικά αυτό που είναι ακόμη πιο ακατανόητο είναι το πώς συμβαδίζουν η ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η συμφιλίωση και η δικαιοσύνη, όπου οι πολίτες ενός κράτους, όπως παραδείγματος χάρη εδώ στην Κύπρο, θα είναι αιωνίως κατηγοροποιημένοι ανάλογα με τη γλώσσα, την καταγωγή, τη θρησκεία, με διαφορετικές ελευθερίες και πολιτικά δικαιώματα. Βρισκόμαστε σήμερα, αγαπητοί μου, εδώ και συζητάμε για την εικόνα αυτή του πολιτισμού της ειρήνης. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πολύ σύντομη και απλουστευτική αναφορά στην εικόνα, στη δύναμη της εικόνας, όπως την εκφράζει ένα αρχαίος μύθος, ο μύθος του Νάρκησου. Όταν ο Νάρκησος, λέει ο μύθος, είδε για πρώτη φορά την εικόνα του, χωρίς να ξέρει ότι είναι δική του, την ερωτεύτηκε. Έκανε δηλαδή την πρώτη επένδυση στη ζωή του. Και για να κρατήσει την επένδυση αυτή ακόμη, και όταν κατάλαβε ότι η εικόνα δεν ήταν παρά το ειδωλό του, δεν την εγκατέλειψε, μένοντας δίπλα της μέχρι το τέλος. Αυτό ήταν και το τέλος της εικόνας και του εαυτού του. Της εικόνας που ήταν τελικά ο ίδιος ο εαυτός του. Οι σχέσεις μας με την εικόνα πολιτισμού και ειρήνης είναι θεμελιακοί. Μέσα από αυτή την εικόνα σχέσης των δύο ενιών, αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές την ύπαρξή μας, την υπόστασή μας, τις σχέσεις μας με τον άλλον, με τον άλλον που ενεδρεύει μέσα μας και τον άλλον που υπάρχει απέναντί μας ή στη διπλανή μας πόρτα. Μπορεί να πεθάνει κανείς για μια εικόνα ή ακόμη και να σκοτώσει. Ακόμη και όταν η εικόνα αυτή είναι άπιαστη, πλαστή, κατασκευασμένη. Ή ακόμη μια εικόνα μπορεί να σώσει, να μεταμορφώσει τον άνθρωπο και να τον αγιάσει με τη χάρη του Θεού για τη σωτηρία της ψυχής του. Αλλά μπορεί επίσης και να απειλήσει και να υποσκάψει και να σκοτώσει, όχι μόνο συμβολικά, αλλά κάποτε κυριολεκτικά και πραγματικά. Η έρευνα σχετικά με την εικόνα του πολιτισμού της ειρήνης εκδηλώθηκε πιο έντονα στην Ελλάδα και στην Κύπρο μέσα στην οικονομική και πολιτική κρίση που πονάμε, σε μεγάλο βαθμό πολιτισμικής κρίσης, ως μέρος αλλά και ως ακραίο σύμπτωμα της παγκόσμιας κρίσης. Της περίοδου επίσης κατά την οποία ο λαός μας συνειδητοποίησε με τραυματικό τρόπο ότι η εικόνα του ως συνόλου και όχι απλώς ως μεμενωμένο προσώπων δεχόταν μια ισχυρή και αναμπάτητη μάλλον επίθεση από πολλά μέρη, από το εξωτερικό και όχι μόνο, έτσι που βασικά πολιτισμικά τη στοιχεία να αμφισβητούνται, να καταδαφίζονται ή ακόμη και να εξαφανίζονται. Με αυτόν τον τρόπο παρεβαίνουν πολλές φορές η ιστορία,
οι πολιτικοί με ήττα, οι συντηρητές και ασύνηδες αντιδράσεις των ατόμων και των συνόλων που καθιστούν τα φαινόμενα πιο σύνθετα. Μια τέτοια προσπάθεια κατανόησης επιβάλλεται τις εικόνες μας στα μάτια των άλλων και των άλλων μέσα από τη δική μας και τη δική τους ματιά. Είναι εύλογο ότι η προσπάθεια τη θεμελίωση ενός πολιτισμού της ειρήνης ξεκινά πρωταρχικά από την οικογένεια, στην εκπαίδευση, δηλαδή στο σχολείο, μέσα στην εκκλησία και στο συνολικό σύνολο. Ο σημερινός άνθρωπος οφείλει να κατανοήσει επίσης ότι δεν μπορεί να επιβιώσει μέσα σε μια αγχωτική κοινωνία με τα τόσα μοίρια υπαρξιακά προβλήματά του, χωρίς να κάνει την επέρβαση του εαυτού του. Να κατορθώσει να διορθώσει το ακατόρθωτο, να μεταμορφώσει τον μύθο σε αληθινή πραγματικότητα και τον πολιτισμό της ειρήνης σε μια βιωματική, πνευματική πηξίδα της ύπαρξής του. Καταλήγοντας τις ταπεινές αυτές σκέψεις, συμπεραίνουμε ότι ο πολιτισμός της ειρήνης είναι πλέον μια πραγματικότητα, η οποία επιβάλλεται στη ζωή μας. Θα πρέπει να είναι ο στόχος και το όραμά μας, να είναι μια βιωματική επίτευξη των προσδοκιών μας μέσα σε μια πολυτάραχο και αγωνιάζουσα ανθρωπότητα. Η πίστη μας στην Εκκλησία, η οποία είναι η ειρηνοποιός κυβωτός μας, μας παρέχει τα πνευματικά όπλα για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα πολιτισμό που η ειρήνη και οι αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της καταλλαγής προδιαγράφουν την αρμονική συμβίωση της σημερινής ανθρωπότητας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε το Σεβασμιότατο. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε ένα αφιέρωμα με τίτλο «Και αν αγάπη μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζων», το οποίο θα παρουσιάσουν μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Αμοχώστου και του Λυκείου Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίτα. Το σύντομο αυτό αφιέρωμα στην ειρήνη προετοιμάστηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες με την καθοδήγηση των καθηγητριών της Επιτροπής Εκδηλώσεων του Λυκείου Κοκκινοχωρίων και των καθηγητών του Μουσικού Λυκείου Αμοχώστου. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ανταπόκριση τόσο τους καθηγητές όσο και τους μαθητές και προσωπικά την βοηθό διευθύντρια κυρία Κέτη Στρατή και τον διευθύνοντα του Μουσικού Λυκείου Αμοχώστου κύριο Σπύρο Σπύρου.
τις φλόγες της Τρίας, ο θρήνος της Εκάδης βαραίνει τη νύχτα, σπαράζουν οι γυναίκες στα κορμιά των νεκρών. Το φεγγάρι αφουγκράζεται, ο πολεμός δεν έμεινε στις Τρία στα κάστρα. Μια τεράστια κλεψίδρα μας φυλακίζει. Μετράμε τις ώρες, τις μέρες, τα χρόνια με μια λαχτάρα να σταματήσουμε. Το χρόνο παρίσω πίτω σκυλάει ακόμα και προσπαθούμε να τον φυλακίσουμε. Μετράμε τις ώρες, τις μέρες, τα χρόνια με μια λαχτάρα να σταματήσουμε. Το χρόνο παρίσω πίτω σκυλάει ακόμα και προσπαθούμε να το φυλακίσουμε. Θα χορέψω στο χορό σας. Θα κατασκευάσω το δικό μου τύμπανο. Θα χορέψω στο δικό μου ρυθμό. Συγκεντρωθείτε γύρω μου, αγαπημένοι. Το τραγούδι μας θα γίνει χορός. Το φυτό μας θα γίνει τυμπανοκρουσία. Όταν είμαι μόνος, κάνω κάποιες σκέψεις. Λέω αν ο κόσμος ήτανε αλλιώς, είχε αντιμίσος στην καρδιά του αγάπη κι ήταν σ' όλα ίσιος, πλούσιος και φτωχός. Αν δεν είχε φόβους, αγριούς πολέμους, αν δεν είχε φόβους πάνικο καημό, πώς θα ήταν, λέω, τότε γη σου, Θεέ μου, πόσο πιο ωραίο το αστέρι αυτό. Πώς θα ήταν, λέω, τότε γη σου, Θεέ μου, πόσο πιο ωραίο το αστέρι αυτό. Τα τύμπανα του πολέμου σας, του όποιου πολέμου σας, δεν είναι πιο δυνατά από αυτή την ανάσα. Δεν είναι πιο δυνατά από αυτό το καρδιοχτύπη. Κακόμοιρε κόσμε, διψάς για ειρήνη. Ειρήνη ψυχική, πολιτική, κοινωνική. Αγρίεψε ο κόσμος, σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας του λόγου. Δεν άλλαξε ο ουρανός, δεν άλλαξε ούτε η γη, ούτε τη θάλασσα στο χρώμα, ούτε εγώ κι εσύ. Πώς γίναμε έτσι, εσείς και εμείς. Εκεί που είναι ο πόνος, ο υδρότας και τα δάκρυα, εκεί δεν είναι ο άνθρωπος. Γιατί σκάβουμε χαντάκι που χωριζόμαστε. Μας έκλεισαν σε μια φυλακή και πήραν τα κλειδιά και έφυγαν. Και εσάς σας έκλεισαν σε μια φυλακή και πήραν τα κλειδιά και έφυγαν. Μα το χειρότερο δεν είναι που σας έκλεισαν σε αυτή τη φυλακή και δεν ξέρετε που έχουν κρύψει το κλειδί της αλυσίδας. Χειρότερο είναι που δεν ξέρετε ως που φτάνει η φυλακή σας, που δεν ξέρετε το περίγραμμά της, για να κάνετε επιτέλους μια απόπειρα αποδράσεως. Χορέψαμε στα τύμπανα του πολέμου. Δανείσαμε την ψυχή και το σώμα μας στα τύμπανα του πολέμου. Ξεχάσαμε όπου προερχόμαστε.
το δώρο, την ιδιοθέλεια, το στέγνομα της αγάπης. Όλα όσα ζήσαμε, όλα όσα αγαπήσαμε, όλα όσα είπαμε δικά μας, τώρα επαναλαμβάνονται στην απουσία μας. Μας είπαν προεξήχε η καρδιά και την περιέκοψαν. Μας είπαν προεξήχαν τα όνειρα και τα περιέκοψαν. Μονάχοι σαν το ξεχασμένο στάχι, ο κόσμος γύρω αδειός καπάς κι αυτή της μοναξιάς το θάμπος. Ξεχασμένο στάχι, άνθρωποι μονάχοι. Άνθρωποι μονάχοι, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλησιά ερημωμένα, ξεχασμένα. Σαν ξοκλησιά ερημωμένα, ξεχασμένα, σαν και μένα. Για να μισούμε ένας τον άλλον και χέρια για να αλληλοσφαζόμαστε. Μακάρι οι άνθρωποι να μπορούσαν να θυμηθούν πως είναι αδέλφια. Μέσα στο βαθός του που αμήλυτε
από το νερό, σηκώνοντας πάνω από τις άτακτες στέγες ένα βαρύ πένθος. Μας παρουσιάζανε το πρόσωπο του κόσμου, θα πεθάνει, θα τα καταφέρει σε μια καινούρια ανθρώπινη κοινωνία του δικού μας κόσμου, του σημερινού, που θα φτιάξουμε όλοι εμείς, που δεν θα πάψουμε ούτε στιγμή να παλεύουμε για την ειρήνη και το δίκαιο. Μέχρι που το τραγούδι μας να φτάσει ως τα πέρατα της γης, ώσπου να τραγουδήσουμε μια μέρα για όλο τον κόσμο, γιατί εμείς της αγάπης κάτω από τα δέντρα είναι ειρήνη. Ο πατέρας που γυρνάει τα απόβραδο με ένα φαρδί χαμόγελο στα μάτια, με ένα ζεμπίλι χέρια του γεμάτο φρούτα και οι σταγόνες του υδρότατου στο μέτωπό του είναι όπως οι σταγόνες του σταμνιού που παγώνει το νερό στο παράθυρο, είναι ειρήνη. Όταν οι ουλές από τις λαβωματιές κλείνουν στο πρόσωπο του κόσμου και με στους λάκκους που σκάψαν οι οβίδες φυτεύουμε δέντρα και στις καρδιές που κάψε η πυρκαγιά δένει τα πρώτα της μπουπούκια η ελπίδα και οι νεκροί μπορούν να γύρουν στο πλευρό τους και να κοιμηθούν δίχως παράπονο, ξέροντας πως δεν πήγε το αίμα τους του κάκου,
είναι ειρήνη. Ειρήνη είναι η μυρωδιά του φαγητού το βράδυ. Τότε που το σταμάτημα του αυτοκίνητου στο δρόμο δεν είναι φόβος. Τότε που το χτύπημα στην πόρτα σημαίνει φίλος. Και το άνοιγμα του παραθύρου κάθε ώρα σημαίνει ουρανός γιορτάζοντας τα μάτια μας με τις μακρινές καμπάνες των χρωμάτων του. Είναι ειρήνη. Ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων. Είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου. Είναι το χαμόγελο της μάνας. Μόνο αυτό. Τίποτα άλλο δεν είναι ειρήνη. Και τα αλέτια που χαράζουν βαθιές αυλακές όλης της γης, ένα όνομα μονάχα γράφουν. Ειρήνη. Τίποτα άλλο. Ειρήνη. Αδέρφια μου, μες στην ειρήνη διάπλατα ανασένει όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρά του. Δώστε τα χέρια, αδέρφια μου. Αυτό είναι ειρήνη. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο αφιέρωμα σε μία έκθεση βιβλίου με θέμα την ειρήνη από αυτό που παρακολουθήσαμε προηγουμένως, ένα συνδυασμό μουσικής, ποίησης με θέμα το μεγάλο αυτό αγαθό της ειρήνης. Ευχαριστούμε και πάλι και συγχαίρουμε τόσο τους καθηγητές όσο και τα παιδιά για το πρόγραμμα που μας παρουσίασαν. Αύριο το βράδυ, όπως είπε και ο Πανιερότατος, θα είμαστε πάλι εδώ για την έναρξη του Σαλαμίνου Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αμοχώστου με ομιλητές τον Σεβασμιότατο Άγιο Δημητριάδος, τον καθηγητή Σταύρο Φωτίου και τον δόκτορα Κυπριανό Λούι. Πριν σας καληνυχτήσουμε, να ευχαριστήσουμε και εσάς για την παρουσία σας. Μπορείτε να περάσετε για το κέρασμα που προσφέρουν οι κυρίες των Χριστιανικών Συνδέσμων. Ευχαριστούμε και καλό βράδυ.